πώς το αντέχεις να πετάς την καθημερινότητά μας. Η πιο ασήμαντη στιγμή, το πιο ανούσιο λεπτό, το πιο αδιάφορο φιλί μας είχε κάτι μαγικό. Και τώρα που σε βρήκα δεν σε αφήνω εγώ. Που είσαι η μεγαλύτερη χαζαγιαγιά που έχω γνωρίσει. Αν βλέπεις τα τηλεοπτικά εσύ. Δεν είναι τηλεοπτικό που μου βλέπεις το βίντεο με τον Νίκο συνέχεια και είσαι καψούρα για αυτό το μωρό. Δεν έχεις πει ποτέ, λες εντάξει, όλοι ξέρουν ότι είναι πρωτόγνωρο αίσθημα, αλλά η Βύση να είναι γιαγιά και να είναι τόσο καψούρα με αυτό το μωρό. Δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Δηλαδή είναι κάτι που της φύσης, του μυαλού, της ψυχής, δεν ξέρω πού να το τοποθετήσω, αλλά είναι... το πω, θέλω να βρω κάτι να πω. Όπως επειδή είναι αγόρι. Είναι το... Όχι, δεν νομίζω. Καλά και κορίτσι, τι μου λες τώρα. Δεν είναι το απροστάτευτο που λέμε, δεν είναι. Είναι μια λατρεία που έχεις. Πρώτα απ' όλα μου λείπει κιόλας. Εντάξει. Αλλά συνειδητοποιώ πόσο τρυφερή είναι αυτή η σχέση της γιαγιάς και της ή του εγγονού. Είναι πάρα πολύ τρυφερό. Είναι τόσο fragile, εύθραυστο, που αν το ακουμπήσεις θα σπάσει. Σου είχε δυναμία. Εδώ είναι που θα ακουστώ χαζό γιαγιά. Ναι. Είναι ένα παιδί ευχάριστο γενικά, κοινωνικό θα έλεγα, ήδη φαίνεται. Αλλά ταυτόχρονα έχει και μια έτσι θλιμμένη φατσούλα, χωρίς να είναι θλιμμένος. Καρβέλας. Δηλαδή με το που θα του κάνεις κάτι γελάει. Καρβέλας με αυτός δεν είναι με το που θα του κάνεις κάτι. Έχουν κάποιες μικρές ειδοποιές διαφορές. Λοιπόν, αυτός λοιπόν γενικά δεν είναι χάζο χαρούμενος, αλλά ανοίγεται. Μου κάνει όμως εντύπωση που στα τηλεφωνήματα του είχα κάνει ένα παιχνιδάκι που του έλεγα ξέρω εγώ 1, 2, 3 και κάναμε μπούμ το κεφαλάκι. Το κάνει από το Skype ο άτιμος. Δηλαδή κάνω 1, 2, 3 και σκύβει να βαρέσει. Δηλαδή αυτό με συγκινεί εμένα. Αυτό αν το λες χαζογιαγιά, είμαι χαζογιαγιά, τι να σου πω. Το νιώθεις σαν παιδί σου, δηλαδή σου έχει καλύψει το κενό που θα μπορούσες να έχεις κάνει κι άλλο ένα παιδί μετά τη Σοφία. Ναι. Δούλευες συνέχεια. Καλό point αυτό που λες, ναι. Γιατί ήθελα ένα παιδί και έχω τύψεις που δεν έκανα δεύτερο. Ποια είσαι τώρα που έχει γενέθλια σε λίγο και μου μιλάς για ενέργεια, που σαν πιτσιρίκα. Είστε μεταξύ γιορτής και γενεθλίων. Τι εύχεσαι για τα γενεθλιά σου? Κοίτα, εγώ βάζω ένα 0 και λέω 0 είναι το νούμερό μου. Ανάλογα, ξυπνάω, μπορεί να είμαι 10, μπορεί να είμαι 110, μπορεί να είμαι 30, μπορεί να είμαι 40. Αναλόγως και εγώ με το τι κύματα έχω φάει πάνω μου και πόσο αυτά έχω αφήσει να με επηρεάζουν. Όμως, τελικά δεν ξέρω, είναι αυτό που είπα στην αρχή. Νιώθω παιδί στα πάντα μου. Με το παιδί μου είμαι παιδί, με τον εγγονό μου είμαι παιδί, με τη δουλειά μου είμαι παιδί, με τους φίλους μου είμαι παιδί. Εντάξει, την κούρασή μου την περνάω αναγκαστικά. Αλλά δεν αφήνω να με καταβάλει διότι μπορώ. Γιατί έτσι έχω γεννηθεί με αυτό το DNA. Δεν λυπάσαι όλο αυτόν τον κόσμο που περιμένει να μεγαλώσει και δεν μεγαλώνει ποτέ? Τι λυπάσαι που λένε ότι είσαι μεγάλη εδώ και πόσα χρόνια που τα ακούω? Έτσι να σκάσουν. Τι συμβουλεύεις στις γυναίκες, αν να τους δώσουμε λίγο θάρρος? Ναι. Που έχουν άγχη και που έχουν άγχη και για το βάρος τους, για την ηλικία τους, γιατί κάνουν τα πάντα. Τι να συμβουλεύσω εγώ, που έχω και εγώ άγχος και για το βάρος μου, τι είναι από ψέματα, δηλαδή είμαι απενεχοποιημένη καθόλου. Όλο ενοχές. Και από ενοχές είμαι κι εγώ γεμάτη, γιατί είμαι χαζή. Τι να σου πω, μετά από τόσα χρόνια μετανιώνω για όλες αυτές τις δίαιτες που έχω κάνει. Τις απάνθρωπες δίαιτες. Είναι ωραίο να ζεις με ωραίες διατροφές, γιατί βγαίνει αυτό στο δέρμα σου, στη διάθεσή σου, ξέρεις. Νομίζω ότι όλα είναι θέμα ισορροπίας, θέμα ειλικρίνειας απέναντι σε αυτό που αισθάνεσαι. Όλοι τιμωρούμε τον εαυτό μας. Μένα μου αρέσουν οι συζητήσεις, μου αρέσουν τα group therapies. Μ' αρέσει να μιλάω στον εαυτό μου, μου αρέσει να ξέρω το πρόβλημά μου, να μην ντρέπομαι γι' αυτό. Δεν υπάρχει ντροπή. Κανείς δεν είναι καλά. Και δίνεις και καλές συμβουλές εσύ. Πάντα έδινες. Ναι. Έδινες συμβουλές με ένστικτο και από ψυχή και ποτέ με συμφέρον. Ναι, ποτέ. Γιατί είναι πράγματα που έχω ζήσει. Έρωτα θες να ζήσεις ή έχεις βαρεθεί? Θυμάσαι παλιά τι γινόταν? Ποιος βαριέται τον έρωτα, αγάπη μου? Ποιος το βαριέται? Υπάρχει ωραίτερο πράγμα. Είναι πολύ ωραίο. Κι ας είναι
βασανιστικό. Μπορεί όμως κάποιος να την τριγκάρει πια. Αμέ. Γιατί. Τι πρέπει να έχει. Αυτά δεν είναι συνταγές. Δεν ξέρω πια κι εγώ. Απλά την ώρα που θα συμβεί, δεν θα κρυστώ, θα φανεί. Εδώ τώρα με την Τάνια τι οργανώνεται. Είναι ένα καινούριο πράγμα, πιστεύω, που γράφουμε, που έχει γράψει ο Καρβέλας ουσιαστικά, βασικά και αρχικά. Μια πολύ ωραία ιστορία, έντονη ιστορία, δύσκολη ιστορία, δύσκολη να την ζήσεις, να την αναπαραστήσεις. Έχει μέσα καρβελική διαστροφή πάλι. Δεν θα την έλεγα διαστροφή. Αυτό είναι πράγματα πλένετε. Που έχουν συμβεί στον κόσμο και έχει το θάρρος να τα έχει γράψει με μια τρομερή πλοκή, με μια φοβερή μουσική. Ένα πάρα πολύ σπουδαίο έργο. Νομίζω ότι είναι το έργο της ζωής του και για μένα σαν πρωταγωνίστρια με τόσους άλλους πρωταγωνιστές μαζί είναι νομίζω το ωραίο πράγμα που θα έχω κάνει μέχρι τώρα στην ζωή μου. Άρα ήδη σου πήχεις ανεβαίνει συνέχεια. Συνέχεια. Ο άτιμος. Σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Ας πεθαίναμε αγκαλιά πριν τελειώσει. Ο τελευταίος χορός. Ο τελευταίος χορός. Ο τελευταίος χορός. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Πόσο αποκλειστικά. Αληθινή είναι. Καρέ, θα σας την δείχνω εγώ την αγάπη μου για τη Βύση εδώ πέρα, γιατί...